Γιάννης Μιχαηλίδης, αναρχικός, γνωστός στο Πανελλήνιο από αυτή τη φωτογραφία. Ήταν 23 Φεβρουαρίου του 2011, όταν κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην πλατεία Συντάγματος αποθανατίστηκε να σημαδεύει με τόξο το κτίριο της Βουλής. Τρεις μήνες αργότερα, στις 18 Μαΐου, εμπλέκεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς της άμεσης δράσης στην οδό Αιώλου στην Πεύκη. Ο συνεργός του τραυματίζεται σοβαρά και συλλαμβάνεται, ενώ ο ίδιος κατορθώνει να διαφύγει αρπάζοντας το περιπολικό. Και ενώ καταζητείται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, συλλαμβάνεται μετά από τη διπλή ληστεία στο Βελβεντό της Κοζάνης μαζί με 5 ακόμη νεαρούς, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Ρωμανός. Τότε δόθηκε στη δημοσιότητα φωτογραφία του με εμφανή τα τραύματα από τη συμπλοκή με τους αστυνομικούς. Η δικογραφία της αντιτρομοκρατικής τον ενέτασε στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, κάτι που δεν δέχθηκε το δικαστήριο και τον καταδίκασε μόνο για τις δύο υποθέσεις σε 23 χρόνια κατασυγχώνευση. Εξέτειε την ποινή του στις κλειστές φυλακές του Ναυπλίου, όμως πρόσφατα μεταφέρθηκε στις ανοιχτές αγροτικές φυλακές της Τίρινθας, από όπου και δραπέτευσε τα ξημερώματα.